Καλημερίζω και τον καλό φίλο της εκπομπής, τουλάχιστον έτσι τον θεωρώ, τον καθηγητή εργατικού δικαίου, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Πολύ καλημέρα σας, καλή χρονιά. Καλημέρα, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Ελπίζω να είστε καλά. Μόνο χαρές να έχει ο κόσμος και μόνο καλές ειδήσεις να λέτε εσείς τα μεγάλα ραδιόφωνα της Μεγαλονήσου. Καλές ειδήσεις να μας λέτε. Καλές ειδήσεις. Για να δούμε καλές ειδήσεις. Θέλω να ξεκινήσω στις καλές ειδήσεις, μιας που σας έχω στη γραμμή, από τις περίφημες τις τριετίες. Γιατί, κύριε Μητρόπουλε, σας κάλεσα εδώ για να δούμε για αυτό τον οδηγό των συνταξιούχων ασφαλισμένων για το 2024, που κάνετε αναφορές στην ΕΝΙΠΕΚ για το τι περιμένουν οι συνταξιούχοι μέσα σε αυτή τη χρονιά. Αλλά τώρα δεν μπορώ να μην ρωτήσω για τις τριετίες. Μεγάλη αδικία, έτσι. Βεβαίως, να πούμε βεβαίως ότι έχουμε αναρτήσει τον οδηγό των ασφαλισμένων συνταξιούχων. Έχουμε επιλέξει τα 21 πιο σοβαρά ζητήματα που απασχολούν συνταξιούχους, ασφαλισμένους και τις οικογένειές τους. Μπορεί ο κόσμος, εξυπακούεται δωρεάν, και να ενημερώνεται και να κατεβάζει, να έχει την ατζέντα αυτή, τον κατάλογο των ετοιμάτων ασφαλισμένων και συνταξίχων, τι τον περιμένει το 24 και μετά τα επόμενα χρόνια. Μιλάμε για όρια ηλικίας, για την προσωπική διαφορά, για την εισφορά αλληλεγγύης συνταξίχων. Μπορεί ο κόσμος να ενημερωθεί. Αν και βέβαια, κύριε καθηγητά, σε πολλές περιπτώσεις εγώ θα συμφωνήσω με τους συνταξιούχους που λένε ότι σε πολλά από τα αιτήματά τους πρέπει να υπάρχει πολιτική απόφαση, αντί να τρέχουν στα δικαστήρια για τα χρήματα τα οποία χωρίς τη δική τους την άδεια έχουν κοπεί. Γιατί δεν είναι καταφρόνητα τα 120 δις. Είναι με πολιτική απόφαση βεβαίως, αλλά να πούμε ότι αν πήρανε τα τελευταία χρόνια 3 φορές λίγα αναδρομικά οι συνταξιούχοι, τα πήραν με 3 αποφάσεις των ανωτάτων δικαστήριων, τα οποία δεν δικαίωσαν απολύτως τους συνταξίχους ασφαλισμένους, τους δικαίωσαν κατά ένα μέρος, και είμαι περήφανος που και τις 3 υποθέσεις τις χειρίστηκα εγώ με τους συνεργάτες μου. Είμαι πολύ περήφανος που έστω και κατά ένα μέρος πήραν πίσω από τα πολλά που έχασαν οι συνταξιούχοι και οι ασφαλισμένοι. Τώρα σας πάω από... Μισό λεπτό. Τώρα σας πάω από το ένα θέμα στο άλλο. Αλλά με το που μιλώ μαζί σας, θυμάμαι και άλλα πράγματα τα οποία έχουμε πει εδώ στο πλαίσιο της εκπομπής. Με εκείνη την περίφημη προσφυγή του ΕΦΚΑ κατά της απόφασης που έλεγε ότι θα αποζημιωθεί με μια δικαιούχος που είχε καθυστερήσει η σύνταξή της. Τι έγινε τελικά? Βγήκε η απόφαση, μας δικαίωσε, ικανοποιήθηκε, αλλά ο ΕΦΚΑ περιμένουμε αν θα προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας. Διότι πράγματι μετά από την καθυστέρηση 4 ετών, ο ΕΦΚΑ υποχρεώθηκε και στον πρώτο βαθμό και στο δεύτερο βαθμό, και είναι η πρώτη απόφαση πανευρωπαϊκά, δεν έχει καταδικαστεί με απόφαση ανωτέρου δικαστηρίου κανένας άλλος εθνικός ασφαλιστικός οργανισμός στην Ευρώπη των 47 χωρών, επειδή καθυστέρησε τη σύνταξη. Και έτσι χαίρομαι που οι συνεργάτες μου, με δική μου γνωμοδότηση, με δική μου, κέρδισαν και στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό μια πολύ σημαντική απόφαση που είναι πιλότος για πολύ κόσμο που ταλαιπωρείται εφόσον καθυστερεί η εχορήγηση της σύνταξης. Αλλά είπατε ότι περιμένουμε ακόμα νεότερη έχει προθεσμία, μήπως προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας, διότι μία άλλη απόφαση που κερδίσαμε πέρυσι, που καταργεί το πλαφόν των 20 και 30.000 για τους οφειλέτες του ΕΦΚΑ, που κερδίσαμε μία υπόθεση με τους συνεργάτες που λέει όσα και να χρωστάει ο ασφαλισμένος, εν προκειμένου χρωστούσε 86.000, 4 φορές πάνω από το πλαφόν, κερδίσαμε πρωτοδικείο και εφετείο με τους συνεργάτες και μας πήγε στο Συμβούλιο Επικρατείας ο ΕΦΚΑ, διότι αν καταργήσουμε το πλαφόν στις οφειλές θα μπορούν πάνω από 300.000 κόσμου να πάρει σύνταξη ανεξαρτήτως ύψος οφειλών. Και αυτό, αντιλαμβάνεται, οχλεί τον ΕΦΚΑ και βεβαίως και την κυβέρνηση, γιατί λέει δεν μπορεί όσα και να οφείλει ο καθένας να παίρνει σύνταξη. Αυτό κερδίσαμε, που είναι και αυτή πολύ σημαντική απόφαση με τους συνεργάτες, και 5 Δευτέρου τώρα, σε ένα μήνα και πλέον, σε ένα μήνα έχουμε την εκδίκαση στο Συμβούλιο Επικρατείας. Αν κερδίσουμε και στον τρίτο βαθμό, διότι κερδίσαμε πρώτο και δεύτερο, τότε όλοι οι οφειλέτες, όποια οφειλή και αν έχουν στον ΕΦΚΑ, θα μπορούν να πάρουν σύνταξη.
Θα δούμε όμως ποια θα είναι από την άλλη πολιτική απόφαση και ποια θα είναι η στάση της πολιτείας έναντι της απόφασης των δικαστηρίων. Τι έχουν να περιμένουν οι συνταξιούχοι λοιπόν για το 2024? Είπαμε το αρχικό θέμα, γιατί βλέπω ήδη με πήραν κάποιοι που μας ακούνε, για τις τριετίες πρώτα, για τις τριετίες πρώτα, αν θέλετε να πω μία κουβέντα για τις τριετίες. Παρακαλώ, εγώ είπα ότι υπάρχει μεγάλη αδικία για τις τριετίες. Υπάρχει μεγάλη αδικία γιατί δεν είναι οι ωφελούμενοι 1 εκατομμύριο που είχε πει αρχικά ο Υπουργός, ούτε 100.000 που είπε χθες σε μία αναθεωρημένη άποψή του σε ένα κεντρικό κανάλι των Αθηνών. Είναι κάποιες εκατοντάδες που θα ωφεληθούν επειδή είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το χρόνο και θα τον συμπληρώσουν με το χρόνο που θα δουλέψουν το 24-25 και αφορά μόνο τους παλιούς ασφαλισμένους και εργαζόμενους. Δηλαδή, κυρία Δουβιεράκη, αφορά μόνο όσους έχουν προϋπηρεσία πριν το Φεβρουάριο του 2012. Μόνο αυτούς αφορά η απόφαση και ο νόμος της κυβέρνησης που λέει ότι εάν με τη δουλειά που θα κάνεις το 24, το 25 και το 26, εάν συμπληρώσεις τη μία ή τη δεύτερη ή την τρίτη τριετία με τους μήνες που θα πάρεις από το 24 ή και από το 25, τότε ο εργοδότης σου οφείλει 10% κατά μήνα αύξηση λόγω της πρώτης, της δεύτερης ή της τρίτης τριετίας. Να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο ότι μέχρι τρεις τριετίες μπορεί κάποιος να παίρνει, και δεύτερο να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό που εξηγούμε και που υλοποιείται τώρα αφορά μόνο όσους έχουν και λίγο χρόνο εργασίας πριν τις 14 Φεβρουαρίου του 2012, διότι όσοι πυροτοπιάσανε δουλειά μετά τις 14 Φεβρουαρίου του 2012, αυτοί πρέπει να δουλέψουν ολόκληρο το τρίχρονο 24, 25, 26 για να μπορέσουν να πάρουν το πρώτο 10% μηνιαίως την 1η-1η-27. Άρα το ξεπάγωμα τώρα, το 2024, 25 και 26, αφορά μόνο τους λεγόμενους παλιούς εργαζόμενους, αυτούς, επαναλαμβάνω, που είχαν έστω και λίγους μήνες προϋπηρεσία προ του 2012. Γι' αυτό έχει σημαίνει πολύ. Αυτοί πρέπει να περιμένουν να περάσει αυτή η τριετία και να πάμε στο 26, δηλαδή οι παλιοί ή άμεσα θα δοθούν? Οι παλιοί άμεσα, δηλαδή και σήμερα κάποιος που του έλειπαν κάποιες μόνο μέρες μπορεί να πάρει το 10%. Οι άλλοι του έλειπαν 6 μήνες. Τον Ιούνιο, τον Ιούλιο θα πάρει την πρώτη προσάυξηση 10% λόγω προϋπηρεσίας, λόγω πρώτης τριετίας. Να σας πω, καλά κάνετε και μου το διευκρινίσατε αυτό και μας το διευκρινίσατε αυτό, γιατί υπήρξε ένα μπέρδεμα και έτσι όπως λέγεται από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αλλά αυτό είναι υποχρεωτικό, είναι νόμος του κράτους όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης και πρέπει άμεσα να καταβληθεί, έτσι? Το αν είναι υποχρεωτικό θα το δούμε, διότι δυστυχώς πριν κάποια χρόνια οι εργοδότες προσέφυγαν στο Συμβούλιο Επικρατείας και δικαιώθηκαν, διότι είπαν ότι αν δεν πέσει η ανεργία κάτω από το 10%, εμείς δεν δίνουμε την προσάυξηση λόγω τριετίας, και το Συμβούλιο Επικρατείας τους δικαίωσε. Ήρθε όμως τώρα το Υπουργείο και παρά το ότι δεν έπεσε η ανεργία σε επίπεδο έτους, ο νόμος απαιτεί για 12 συνεχείς μήνες να είναι η ανεργία κάτω του 10%. Όλο το 23 δηλαδή, που όπως λέγαμε δεν ήταν τόσο. Έτσι, ήρθε το Υπουργείο, πολύ σωστά το, ήρθε το Υπουργείο, παρά το ότι μόνο για ένα μήνα έπεσε η ανεργία κάτω και όχι για ένα χρόνο που απαιτεί ο νόμος, και αναμένουμε εμείς οι μελετητές, οι δάσκαλοι του εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου, αναμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι εργοδότες την νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης που ξεπαγώνει τις τριετίες παρά το ότι η ανεργία δεν έχει πέσει σε επίπεδο έτους κάτω από 10%. Γι' αυτό είμαστε πολύ επιφυλακτικοί και εγώ προσωπικά και οι δεκάδες συνεργάτες μας είμαστε επιφυλακτικοί σε αυτή την πρωτοβουλία και σε αυτά που λέει καθημερινά ο κύριος Υπουργός, γενικός ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας,
να δούμε πώς οι εργοδότες θα αντιδράσουν, αφού έχουν δικαστική απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας υπέρ τους και αφού δεν έχει υλοποιηθεί ο όρος που λέει ότι μόνο αν πέσει σε επίπεδο 12 μηνού η ανεργία κάτω από 10%, τότε εμείς θα δώσουμε τις τριετίες. Άρα, 12 μήνου, αλλά εννοείται συνεχούς 12 μήνου, έτσι, όχι σταδιακά. Και μάλιστα ο νόμος, η διατύπωση του νόμου, το γράφω και στο βιβλίο μου, τώρα βγάζω αυτές τις μέρες το 21ο μου βιβλίο Αγορά Εργασίας και Συντάξεις, θα σας το στείλω. Καλό τάξιδο εκεί, να λοιπόν, είναι. Εκεί εξηγώ ποια είναι η αλήθεια για τις τριετίες, και μια μεγάλη ανάλυση και παραδείγματα. Άρα λοιπόν υποχρεούται κατά νόμο ο εργοδότης, αλλά επειδή υπάρχει απόφαση της Συμβουλίου Επικρατείας και η διάταξη, όπως σας την είπα και την εξήγησα στους αξιοτίμους ακροατές, αναμένουμε κι εμείς μέρα με τη μέρα πώς και αν συμμορφωθούν οι εργοδότες. Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση να υπάρξει πολιτική απόφαση πάνω σε αυτό το θέμα από τη στιγμή που υπάρχει από την άλλη και η δικαίωση των επιχειρηματιών, και γι' αυτό λένε τα εργατικά συνδικάτα ότι με το ξεπάγωμα στις τριετίες ευνοούνται οι λίγοι, καθώς χάθηκε η αναδρομικότητα των παλιών τριετιών. Τα είπατε άριστα, δεν προσθέτω κάτι πέραν από την παρατήρηση που πρώτα η ΕΝΙΠΕΚ, η δική μας οργάνωση, έκανε, ότι ήταν μεγάλο λάθος η κυβέρνηση να διαγράψει την προϋπηρεσία των ετών μεταξύ 12 και 23. Αυτό δεν μετράει, είναι ανενεργός χρόνος τα 12 μισθολογικά έτη, 12-23, και έτσι είναι, γιατί χάρισε. Διότι απείλαξε τους εργοδότες από την υποχρέωση 12 δισεκατομμυρίων. Είναι 1 δισεκατομμύριο οι τριετίες για κάθε έτος. Αυτά τα διέγραψε για τους εργοδότες και είπε ότι μόνο η προϋπηρεσία από 1η-1η-24 μετράει για το χτίσιμο των τριετιών. Γι' αυτό λέω, έχει μεγάλο προστάσιο ο εργοδοτικός κόσμος, και να δούμε ποια θα είναι η πραγματική στάση. Διότι η κυβέρνηση επέλεξε πρώτο να διαγράψει τη 12ετία, τα αναδρομικά, τα χάρισε, και δεύτερο και να πει από μένα ξεπαγώνουν οι τριετίες μόνο για το χρόνο μετά την 1η-1η-24. Και πραγματικά πέσανε οι βόμβες στην αγορά, γιατί μπήκανε άνθρωποι οι οποίοι είχαν χρόνια πίσω τους, μπήκανε στη συνεργασία με τα 534, χάσανε τα πάντα όλα, χάσανε τα αυγά και τα πασχάλια τους, με συγχωρείτε που σας το λέω έτσι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, και μετά τους έβαλε με τα 780 και άστο να πάει. Είσαστε και εσείς και η εκπομπή σας και εσείς προσωπικά, κυρία Δουλγερέ, και έτσι ακριβώς. Διότι πολλοί κόσμος με τον κατώτατο και τον υποκατώτατο μισθό και με τη στέρηση τριετιών και των οικογενειακών επιδομάτων, να πούμε ότι με απόφαση της κυβέρνησης, της προηγούμενης και της τωρινής, ενώ της προηγούμενης ΣΥΡΙΖΑ, δεν χορηγούνται οικογενειακά επιδόματα, και της σημερινής όμως, δεν χορηγούνται οικογενειακά επιδόματα στις νέες και στους νέους μετά το 2012, ενώ αντίστοιχα στους νέους και στις νέες του δημοσίου και με τον πρόσφατο νόμο της κυβέρνησης, και δίνονται οικογενειακά επιδόματα και δίνονται αυξημένα από προχθές. Τώρα είναι μια ανισότητα. Ναι, ακριβώς τώρα τι να πω για αυτή την ανισότητα, αλλά την είχα και διαφορετικά στο μυαλό μου. Ξέρετε, χαρίζει τα 12 δις από τη μία, σε ό,τι έχει να κάνει με τις τριετίες, ένα δις ανά έτος, αυτά τα 12 χρόνια. Έτσι, κόβει τα 120 δις από τους συνταξιούχους από την άλλη. Πραγματικά τρελές ανισότητες που έχουν να κάνουν με την αξιοπρεπή διαβίωση του κόσμου όμως. Και τους δίνει ένα 3% που στην ουσία είναι καθαρό 1,95, διότι το 3% 20 ευρώ το μήνα λένε οι συνταξιούχοι. Που πήραν οι συνταξιούχοι μας, το 3% είναι μεικτό, 1,95. Είναι 20 ευρώ το μήνα. Ενώ βεβαίως, ενώ όταν ψηφιζόταν το 3% στη Βουλή του Συνταξιούχους, με τόσες απώλειες που προαναφέρατε, με άλλη τροπολογία, την ίδια μέρα, στον ίδιο νόμο, χορηγήθηκαν 2.500 ευρώ αύξηση κάθε μήνα στους εξοκοινοβουλευτικούς υπουργούς, υφυπουργούς και γενικούς γραμματείς της κυβέρνησης. Σωστά.
Δεν έχω να πω κάτι και άλλο. Αυτή την αντίθεση. Σαφέστατα. Και καλά να κάνατε. Και, αυτή την και καλά κάνατε μέσα σε αυτές τις ανισότητες να γίνονται όλες οι αναφορές. Έχουν να περιμένουν οι συνταξιούχοι, όπως λένε, 13ο και 14ο μισθό, όπως γράφετε και εσείς. Αλλά από την άλλη λένε τι θα πει 13ο και 14ο μισθό και τι θα πει με προσωρινή διαφορά κλπ. Πρέπει να υπάρξει πολιτική απόφαση για να δοθούν πίσω τα χρήματα τα οποία μας έχουν κοπεί. Δυστυχώς το απέκλεισε προχθές τη χορήγηση, την επαναχορήγηση της 13ης και 14ης σύνταξης, αυτό που εμείς λέμε δώρα στους συνταξίους, το απέκλεισε ο κύριος Υπουργός επί της Εργασίας, ο κύριος Γεωργιάδης. Αλλά να πούμε εδώ είναι και ένα δικαστικό εμπόδιο που υπάρχει, διότι με αποφάσεις του 19 της κυρίας Σακελαροπούλου, που ήταν τότε πρόεδρος της Συμβουλής Επικρατείας, ανετράπησαν οι υπέρ των συνταξίουχων αποφάσεις του 2015 με αποφάσεις της, και το 19 είπε τα φόπλακα στα δώρα, γιατί δεν δικαιούνται δώρα οι συνταξίουχοι. Αλλά σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Με το μισθό της πρόεδρου της Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν έχουν ανατρεπεί. Θέλω να σας πω ότι αν η κυβέρνηση απεφάσιζε την επαναχορήγηση των δώρων, έπρεπε να προβληματιστεί και με μια σοβαρή απόφαση, πολύ αρνητική για τους συνταξίουχους, της κυρίας Προέδρου, που τώρα είναι ανώτατος πολιτικός παράγοντας, που ανατρέποντας τις θετικές αποφάσεις του 15, του ιδίου δικαστηρίου, είπε ότι δεν πρέπει να χορηγηθούν δώρα στους συνταξιούχους, στους δημοσίους υπαλλήλους. Δηλαδή είναι, αν η κυβέρνηση έπαιρνε μια πρωτοβουλία, έπρεπε να υπερβεί και αυτή την αρνητική απόφαση. Στο λίγο χρόνο που έχω στη διάθεση μου, έχετε την καλοσύνη να μας πείτε εσείς ποια είναι εκείνα τα οποία επίσης επισημαίνετε σε ό,τι έχει να κάνει με το 24 για τους συνταξιούχους. Για τους συνταξιούχους, το άγχος των συνταξιούχων, το βάρος είναι η προσωπική διαφορά, που ενώ η κυβέρνηση το 19 είπε ότι θα την καταργούσε, δεν την έχει καταργήσει. Με συνέπεια, και πέρυσι που έδωσε το 7,75 αύξηση και φέτος που έδωσε το γλίσχρο 3%, δηλαδή σωρευτικά 10% και πάνω, όσοι συνταξιούχοι είχαν προσωπική διαφορά, περίπου 1 εκατομμύριο, δεν το εισέπραξαν και πήραν το εφάπαξ επίδομα της οικονομικής ενίσχυσης, το 150 φέτος και 250 πέρυσι. Αυτό δεύτερο είναι τα αναδρομικά για 2 χρόνια. Κυρία Δουλγεράκη, ξέρω τις δικές σας ευαισθησίες. Για 2 χρόνια έχει κερδιθεί αυτή η απόφαση. Ζητούσαμε 80 μήνες αναδρομικά, μας έδωσε το δικαστήριο 11 μήνες. Και τους 11 μήνες η κυβέρνηση δεν τους έχει ακόμα δώσει. 11 μήνες, το είπε το Συμβούλιο Επικρατείας, δώστε 11 μήνες αντί για 80 μήνες. Πάλι με αποφάσεις της κυρίας Σακελαροπούλου, που είπε όχι, δεν πρέπει να πάρουν αναδρομικά, μόνο 11 μήνες προνόμου Κατρούγκαλου. Έστω και αυτό δεν το έχει δώσει ακόμα η κυβέρνηση. Και το τρίτο θέμα είναι η περιβόητη ΕΑΣ, η σφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. 600.000 συνταξιούχοι όχι μόνο δεν παίρνουν αυξήσεις, αλλά έχουν μειώσεις. Επειδή αν έχουν σύνταξη μεικτή πάνω από 1.400 ευρώ κύρια και πάνω από 300 ευρώ επικουρική μεικτή, δεν παίρνουν καθόλου αύξηση, επειδή έχουν τον κόφτη της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Άρα λοιπόν, σας είπα από τα 21, τα 3 κατ' εμάς, κατά τις δικές μας επιστημονικές εκτιμήσεις, πιο σοβαρά θέματα που ταλανίζουν συνταξιούχους και οι οικογένειές τους. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την βοήθεια. Ευχαριστώ για την τιμή, εύχομαι τα καλύτερα. Σας ευχαριστώ για την τιμή να μου κάνετε συνέντευξη στην έναρξη του έτους. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγείας και μόνο χαρές. Υγεία και μόνο χαρές.